έχουμε ρυθμίσει όπως είπαμε τη γεννήτριά μας να σαρώνει από τα 100 στα 500 kHz και βλέπουμε στην οθόνη του παλμογράφου μας την τάση σάρωσης. Ξεκινά από τα 100 kHz και γραμμικά η τάση σάρωσης αναγκάζει την γεννήτρια να πάει μέχρι τα 500 kHz. Θα ρυθμίσουμε τον παλμογράφο μας ώστε η αρχή των 100 kHz να είναι στην αρχή της οθόνης και το τέλος, δηλαδή τα 500 kHz, το τέλος της οθόνης. Χρησιμοποιούμε το time base και το trigger level ώστε να ξεκινάμε ακριβώς από την αρχή της οθόνης και μετά το variable control της ρύθμισης του χρόνου ώστε να τελειώνει ακριβώς στο τέλος της οθόνης μας, του παλμογράφου. Ωραία, ας ανοίξουμε τώρα και το κανάλι του συντονισμού. Πλέον δεν χρειαζόμαστε την γραμμική τάση. Να το μειώσουμε λίγο να φαίνεται καλύτερα. Ωραία, ρωτά. Αυτή είναι η έξοδος, η τάση, στα άκρα της αντίστασης του συντονισμένου κυκλώματος. Είπαμε, ξεκινάμε από τα 100 kHz μέχρι τα 500, δηλαδή έχουμε ένα εύρος της τάξης των 400 kHz και εφόσον ο παλμογράφος μας έχει 10 υποδιαιρέσεις, κάθε υποδιαίρεση θα είναι 40 kHz. Δηλαδή ξεκινάμε από τα 100, 140, 180, 220, 260 και βλέπουμε ότι συντονίζει λίγο πριν τα 300 kHz. Αν αντικαταστήσουμε τον πυκνωτή, θα δούμε την καμπύλη αυτή να μετακινείται δεξιά και αριστερά. Για παράδειγμα, αν τον ακουμπήσω λίγο, αλλάζει εντελώς.